Κυρίε και κύριοι, είμαστε μαζί σας, ε, μαζί με τον κύριο Ατζακλή, τον γιατρό της Γενικής Ιατρικής. Κύριε Ατζακλή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Είμαστε και πάλι εδώ. Και έχουμε τη χαρά και τη τιμή στην εκπομπή, επειδή παρουσιάζουμε θέματα ψυχολογίας, φιλοσοφίας, θεολογίας, ιατρικά θέματα. Έχουμε κάνει διάφορα αφιερώματα. Να έχουμε τη χαρά και τη τιμή να έχουμε κοντά μας τον κύριο Σκιαδά, τον Ιωάννη, τον καρδιολόγο, τον επιμελητή του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Κύριε Σιαδά, ε, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Να μας πείτε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ιατρική επιστήμη ως πρεσβευτής ε, του ιατρικού, ε, με θέμα ιατρικού περιεχομένου. Ε, να είστε καλά που αποδεχτήκα την πρόταση, την πρόσκλησή μας να είσαστε εδώ κοντά για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για την προστασία της καρδιάς, για άλλα θέματα που σχετίζονται, που συνδέονται με την καρδιά, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η καρδιά είναι η πηγή των συναισθηματικών, των ψυχικών λειτουργιών. Οι πατέρες της Εκκλησίας, οι αρχαίοι φιλόσοφοι είχαν συνδέσει την καρδιά με το νου του ανθρώπου, με την ψυχή από εκεί που απορρέουν, πηγάζουν τα συναισθήματα που είναι η έδρα των συναισθημάτων. Και επειδή τελευταία χρόνια έχουμε πολλούς ευνητίους θανάτους, έχουμε τροχιά αντιχήματα, έχουμε όμως τα εγκεφαλικά, Έχουμε όμω και ευνηδίου θανάτου, άνθρωποι που ε, κοιμούνται και έχουν ευνηδίου θανάτους. Θα τα δούμε πώ μπορούμε να προστατευτούμε, να προφυλάξουμε την καρδιά μα, τι πρέπει να κάνουμε, να προσέξουμε τη διατροφή μα, την άσκησή μα. Τι είναι η καρδιά λοιπόν, το μεγάλο ερώτημα. Όλοι οι φίλοι λοιπόν, όλο ο κόσμο, πολλέ φορέ η κύριε Σκιαδά, ρωτάει και Όλου μα απασχολεί, μα προβληματίζει εμεί, επειδή δεν είμαστε γιατροί, τι είναι η καρδιά. Ακούμε πολλέ φορέ καρδιά. Τι είναι η καρδιά, Έχουμε, Έχω ασχοληθεί και έχω ε, αφιερώσει πολλά χρόνια τη ζωή μου με τα θέματα αυτά τη ψυχολογία. Όπω ε, ανέφερα και στην εισαγωγή, την καρδιά. την καρδιά ασχολήθησαν και οι φιλόσοφοι και οι πατέρε τη Εκκλησία. Γιατί είναι ένα ζωτικό σημαντικό όργανο. Να δούμε λοιπόν σήμερα, να καταλάβουμε τι είναι λοιπόν καρδιά. Καλησπέρα και από μένα. Σα ευχαριστώ πολύ εγώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, κύριε Φοντουλάκη, Σα είχα γνωρίσει από τα βιβλία σα. Χαίρομαι πάρα πολύ και που βρισκόμαστε εδώ και μέσα από την εκπομπή σα. Είναι πολύ τιμητικό και χαρά για μένα. Να είστε καλά. Είναι πραγματικά ένα ιδιαίτερο θέμα η καρδιά. Και δεν θα πούμε μόνο επιστημονικά, κυρία Τσακλή, θα πούμε ναι. και τα θεωρητικά. Η καρδιά είναι ένα ρυθμό των συναισθημάτων και είναι ένα μηχανικό ανάλογο κυκλοφορητή. Η επιστήμη προσπαθεί συνέχεια να το προσεγγίσει. Βλέπουμε όμω ότι δεν μένει μόνο σε, έναν, σε ένα μηχανικό ανάλογο κίνησης του αίματος, αλλά και σε παθή της καρδιάς, στην καρδιακή ανεπάρκεια, βλέπουμε ότι είναι ένα χημικό κιόλας όργανο με ύψιλον. Είναι ενδοκρινικός εν μέρει αδένας. Υπάρχει ένα ολόκληρο βιοχημικό εργοστάσιο μαζί με τα αγγεία και το εσωτερικό τείχωμά του στο όπου ρυθμίζουν πάρα, πάρα πολλές λειτουργίες. Τι Κα... μας εδώ είναι στην φωτογραφία που μας έχετε για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ε, τι ακριβώς, μπορείτε λίγο να μας την αναλύσετε, να δούμε τι βλέπουμε σε αυτήν την εικόνα. Η καρδιά, όντα και στο κέντρο του σώματος, στο κέντρο του θώρακος, λέμε ότι είναι αριστερά, αλλά ουσιαστικά στο μεσοθωράκιο είναι. Λοιπόν, λίγο αριστερά. Δίνει την κυκλοφορία. Τι βλέπουμε, σχεδιά, Η ναι, ζωτικότητα την του φαίνεται ότι πάβοντας η καρδιά, πάβει και η ζωή. Έχει έντονη επίση την νεύρωσή τη, όπου σε κάθε μα συναισθηματική αλλαγή έχουμε και αλλαγή στη συχνότητα, στην πίεση. Άρα επηρεάζεται, επηρεάζεται έντονα. Και μέσω τη καρδιά ακριβώ κυκλοφορεί το αίμα. Από την καρδιά πηγαίνει στου πνεύμονε να οξυγωνωθεί. Είναι το αίμα που έχει πάρει από το υπόλοιπο σώμα που έχει ανταλλάξει μεταβολίτε και οξυγόνο. Το πηγαίνει στου πνεύμονε και από του πνεύμονε το ξαναεπιστρέφει σε όλο το σώμα. Θεωρείται λοιπόν έτσι ότι είναι το κέντρο των λειτουργιών, το κέντρο της ζωής, όλες ως φαινόμενο ντόμινο οι και προς την καρδιά θα απολύξουν και θα φέρουν αν είναι το μοιραίο. Είναι εκείνο όμως, μην βλέπουμε μόνο την απεσιόδοξη πλευρά, είναι και αυτό που μας δίνει τη χαρά στη γέννηση της ζωής. Κύριε Τζακλή, ακούμε σήμερα ωραία θέματα, ιατρικά ε, θέματα που απασχολούν μας προβληματίζουν, γιατί τα ε, καρδιακά θέματα, επειδή είναι ζωτικό όργανο η καρδιά, μα αγγίζουν και μα προβληματίζουν. Να ακούσουμε λοιπόν την άποψή σα αυτά που μα λέει Εγώ ακούγοντα τον αγαπητό μα κύριο Ιωάννη Κιαδά και συνάδελφο, σκέφτηκα πω ε, η ιατρική είναι συνδεδεμένη και με την φιλοσοφία και τη σοφία του ανθρώπου. Γιατί μα είπε και για πράγματα τα οποία δεν είναι μόνο τη κλασική ε, ιατρικής, αλλά επέχουν και θέση μιας ευρύτερης έννοιας του συναισθηματικού κόσμου, της γεννήσεως των συναισθημάτων και της επιρροής, όπως είπε, από κάθε ε, εξωτερικό ερέθισμα ε, στην καρδιά. Δηλαδή, έχουμε ακούσει εκφράσεις που λέει ο κόσμος «Μου μίλησε στην καρδιά αυτό το πράγμα». Ναι, ναι, ναι. Ε, <laughs> με ευχαρίστησε στην καρδιά μου. Ευχαρι... Ε, ένιωσα ευχαρίστηση στην καρδιά. Ή με λύπησε στην καρδιά κλπ. Είναι λοιπόν το κατεξοχήν όργανο της συναισθηματικής μας αντιδράσεως και γενέσεως των συναισθημάτων, αλλά Συγχρόνω είναι και ο άξονα της ζωή, εφόσον εάν η καρδιά σταματήσει, όλο το σώμα νεκρώνεται. Δηλαδή, ο εγκέφαλο από την καρδιά περιμένει να πάρει αίμα, τα ζωτικά όργανα κλπ. Έτσι, λοιπόν, η καρδιά έχει πάρα πολλού ρόλου να ε, διαδραματίσει στην ιστορία του ανθρώπου και οι ποιητέ την έχουν υμνήσει και οι, οι επιστήμονε την έχουν αναλύσει σε μεγάλο βαθμό. Και όλα αυτά τα πράγματα μας δείχνουν ότι αυτό το ζωτικό όργανο έχει μεγάλη αξία για τον άνθρωπο. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και εκεί θα επικεντρώσουμε και τη σημερινή σημερινός ομιλίας μας και το, με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιεί κανείς την καρδιά του όσο μπορεί και όσο του είναι δυνατόν, να με τον καλύτερο τρόπο. Ε, είπε ο κ. Ζακλής, κ. Σκιαδά, κάτι που πολλές φορές ε, συμβαίνει στα χρόνια μας και συμβαίνει και είναι ένα διαχρονικό ζήτημα. Το ζήτημα της αγάπης, του πόνου. Πώς αντιδρά, ρωτάνε οι φίλοι, πώς αντιδρά η καρδιά όταν αγαπάμε, όταν πονάμε, όταν υπάρχουν συναισθήματα. Παραδείγματο χάρη έχουμε ακούσει ότι σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες περιστάσεις η καρδιά κάνει περισσότερο, έχει περισσότερους παλμούς ή όταν κάποιος είναι οξύθυμος, είναι νευρικός ή αγχώνεται πάρα πολύ. Δηλαδή, συναισθήματα τα οποία συνδέονται με τα χρόνια μας, με την εποχή μας και για να καταλάβει ο καθημερινός άνθρωπος που στην εποχή μας υπάρχουν όλα αυτά τα συναισθήματα του πόνου, της αγάπης. Ένα διαχρονικό ζήτημα είναι το ζήτημα του έρωτα που, όπως ανέφερε και ο κ. Ατζακλής, υμνήθηκε και η αγάπη έχει μνηθεί και από τον Απόσολο Παύλο ο έρωτα και από το συμπόσιο του Πλάτωνα και είναι ένα διαχρονικό ζήτημα. Άρα λοιπόν, να δούμε λίγο σε αυτά τα καθημερινά πρακτικά συναισθήματα όταν αγωνόμαστε που είναι ένα χαρακτηριστικό γνώριμα τη εποχής, μα, το να αγωνόμαστε πάρα πολύ. Τι συμβαίνει στην καρδιά, όταν ευρεάζουμε. Βλέπουμε την ανυπομονησία πολλέ φορέ. Βρισκόμαστε στο φανάρι και κάποιο ε, κορνάρει συνεχώ και βλέπουμε δηλαδή ο κόσμο έχει διάφορε ψυχολογικέ δικημάσει που λέμε εμεί που ασχολούμαστε και με την ψυχολογία, ότι υπάρχουν νευρώσει, δικοιμάσει. Άρα η αδειμονία αυτή υπάρχει σε όλε τι εκφάσει τη ζωή μα. Έτσι λοιπόν, με λίγα λόγια, να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει στην καρδιά όταν υπάρχουν αυτά τα συναισθήματα που τα βλέπουμε στι ανθρώπινε σχέσει μα και στην καθημερινότητά μα. Ακριβώ έτσι, η καρδιά είναι ένα όργανο που επηρεάζεται εύκολα και αυτό μπορούμε να το χειριστούμε εμεί, είτε εποφελία τη, και γι' αυτό και οι καρδιακέ είναι εκείνε που επιδέχονται και πρόληψη και καλή αντιμετωπίση, γιατί η καρδιά υπακούει. Αλλά και βέβαια μπορεί να υπάρχουν και φθοροπιέ επιδράσει. Υπάρχει η λεγόμενη νευροπίεση, ακριβώ όταν είμαστε σε ένταση, αυξάνεται και ο ρυθμό, αυξάνεται και η πίεση και μπορεί έτσι να την επηρεάσουμε αρνητικά. Όμω, όταν είμαστε ερωτευμένοι, όταν είμαστε χαρούμενοι, και yeah. εκεί θα χτυπήσει η καρδιά, αλλά αυτό είναι ευεργετικό, την βοηθά, είναι μια σαν μορφή άσκηση. Έτσι λοιπόν, για να βοηθάμε την καρδιά από τον υλικό τομέα, θα πούμε αυτού του κλασικού παράγοντε κινδύνου: να μην έχουμε συχνά αυξημένη πίεση, να ελέγχουμε τη χολυστερίνη μέσω τη διατροφή, του ζαχάρου. Και υπάρχουν βέβαια και γενετικοί παράγοντε. Από πλευρά του καρδιακού, γιατί μιλάμε και ευρύτερα για τον κεφαλικό, είναι να μην υπάρχουν αριθμίε τύπου κολπική μαρμαριγή, που και αυτέ μέσω των ίδιων παραγόντων μπορούν να ελεγχθούν. Και βέβαια, ολοκληρώνοντα έτσι την, και την ηθικο-συναισθηματική προσέγγιση, να πούμε ότι η καρδιά είναι ένα από τα όργανα στα οποία τη μιλάμε κιόλα. Βάστα καρδιά μου, ή θα μιλήσω από καρδιά, και εννοώντα να μιλήσουμε ε, συναισθηματικά ναι, φιλικά ναι, ή εγκάρδιο ναι. φίλο. Βέβαια, έχει αυτά τα απρόοπτα και ακριβώ μπορεί να σταματήσει και απότομα. Εδώ που είπαμε και το θέμα του εφημεδίου θανάτου που δημιουργεί έτσι ιδέως από τα παλαιότερα χρόνια, βλέπουμε εδώ μια... Έχετε μια εικόνα εδώ, για να, Α... να πούμε δύο λόγια, ναι. Εδώ και δυόμισι χιλιάδες χρόνια π.Χ. και στους Αιγυπτίους βλέπουμε μια σκηνή όπου κάποιος υψηλά στην ιεραρχία ευνίδια χάθηκε και βλέπουμε τον οδυρμό της γυναίκας του, των συμπαρισταμένων εκεί και δημιουργεί ένα δέος και άγχος. Σίγουρα στο γενικό πληθυσμό υπάρχουν τα περισσότερα περιστατικά εφνιδίου θανάτου. Θα δούμε πάνω-πάνω στη στήλη αυτή όπου αριστερά βλέπουμε το ποσοστό των εφνιδίων θανάτων, όπου στο γενικό πληθυσμό είναι με μικρό το ποσοστό, ενώ κάτω-κάτω στην μπλε μπάρα βλέπουμε το ποσοστό στους καρδιοπαθείς που είναι 30%. Όμω ο απόλυτο αριθμό στο γενικό πληθυσμό βλέπουμε πάνω-πάνω η κίτρινη μπάρα είναι πολύ μεγάλο αριθμό και εδώ είναι δύσκολο να του ανοιχνεύσουμε. Ενώ ο απόλυτο αριθμό στου καρδιοπαθεί είναι η κίτρινη κάτω-κάτω είναι μικρό. Εδώ είναι και ένα εν μέρει αισιόδοξο μήνυμα. Για να πούμε ότι όταν έχουμε συμπτώματα, όταν έχουμε ενοχλήματα, είναι ένα πρώτο κύριο σημείο στο οποίο θα σταθούμε για να αξιολογήσουμε τι αριθμίε ή τι ταχυκαρδίε. Όταν είμαστε, είπαμε, αγχωμένοι κλπ. Ε, όταν είναι νέο κανεί, η ηλικία παίζει μεγάλο ρόλο, όταν mm. δεν έχει άλλε συνοδέ παθήσει, είμαστε πιο ελαστικοί. Όταν υπάρχουν συμπαραμαρτούντε γνώσει, όταν υπάρχουν παράγοντε κινδύνου, εκεί πρέπει να ενσκύψουμε και να δούμε περισσότερο. Με μια διαδοχή έτσι εξετάσεων, ίσω δεν είναι και απόλυτα τη στιγμή. Πριν συνεχίσουμε να ναι, στον κύριο Σκιαδά, κύριε Τζακλή, μα μίλησε ο κύριο Σκιαδά και ρωτάνε πολλοί φίλοι για τον ευνίδιο θάνατο. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Εκκλησία, mm. ο Χριστιανισμό και η Θεολογία ε, Απέφχεται ναι, τον Εθνίδιο Θάνατο. Ναι, ναι, ναι. Για να το αναλύσουμε λίγο. Γιατί συμβαίνει αυτό. Ναι, ε, συμβαίνει αυτό διότι μερικοί άνθρωποι δεν πιστεύουν στη μεταθάνατο ζωή και σου λέει: Αν φύγω πιο γρήγορα, τόσο καλύτερο για μένα. Ναι. μερικέ φορέ και το λένε και πολύ άρρωστοι αυτό. Όμως ε, η Εκκλησία, όπω ε, καλά είπατε, κύριε Φουντουλάκη, έχει, έχει άλλη νοοτροπία και άλλη ερμηνεία πάνω σε αυτό. Δηλαδή, λέει: Εάν πεθάνω εφνίδια δεν θα προλάβω να τακτοποιήσω τα πνευματικά μου θέματα. Δεν Έτσι. προλάβω να μιλήσω με τους εχθρούς μου και να συγχωρεθώ κατά κάποιο τρόπο, δεν προλάβω να κάνω εκείνα τα οποία έχω να κάνω στο μυαλό μου, στο πίσω μέρος του μυαλού μου να κάνω τον τελευταίο καιρό. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει ο άνθρωπος να τακτοποιείται μετά από μια ηλικία και οικονομικά και πνευματικά, με μια εξομολόγηση, με αυτό, και να είναι έτοιμος να φύγει ανά πάσα στιγμή, δεν ξέρουμε ποια στιγμή. Ναι, με το παρόν μας ανήκει, Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, το παρόν σα ανήκει πως καλά ξέρετε, αλλά την άλλη μέρα βλέπει έναν ασθενή που πήγαινε καλά και λε ότι πήγε καλά σήμερα και ξέρω εγώ και ήρθαν ε, οι εξετάσει του εκεί που θέλαμε και την άλλη μέρα σου πεθαίνει. Αυτό είναι ο εφνίδιος, η ευνίδια ε, ε, ανατροπή που γίνεται καμιά φορά στι ασθένειε και στου Έτσι λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει τίποτα σταθερό σε αυτή τη ζωή, πρέπει να έχουμε μια προληπτική κατά κάποιο τρόπο ε, εφαρμογή. Στα θέματα αυτά της ψυχής, της καρδιάς και γενικά του ανθρώπου ο οποίος έχει περάσει ένα διάστημα από τη ζωή του και πρέπει να τα σκέφτεται πλέον σοβαρότερα αυτά τα θέματα μην του τη συμβεί κάποιο ευνίδιο θάνατος και δεν έχει τακτοποιήσει αυτά που πρέπει να έχει τακτοποιήσει στη να του. Αλλά ναι. ναι, πάντοτε Ενώ ανθρώπους που έτοιμοι. είναι κάπως χαλαροί το του Θεού ή δεν πιστεύουν ή οτιδήποτε ο θάνατο ή αυτό. Εύχονται έναν ευθύνητο θάνατο. Εδώ τη η Εκκλησία λέει όχι έναν ευθύνητο θάνατο. Καλύτερα να κάτσουμε μια εβδομάδα στο κρεβάτι για να συλλογιστώ και πού πάω και τι είμαι και ποιο είμαι και τι έκανα και τι δεν έκανα. Όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα τη Εκκλησία, η οποία βλέπει λίγο διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι τα βλέπει ο κοινό θνητό, α πούμε. Άρα η θάνατη η κυρία Σκιάδα, δεν είναι ε, ένα ε, γνώρισμα των τελευταίων ετών, όπω μα δείξετε και στην εικόνα, είναι ένα διαχρονικό ζήτημα ο ευνίδιο θάνατο που υπήρξε και υπήρχε. Θα υπάρχει και αυτό που προσπαθούμε να δούμε και να αναλύσουμε και να εξετάσουμε πώ μπορούμε να, προφυλακ... να προφυλακτούμε, Διότι, όπω έχουμε ξαναπεί και έχει ξαναπεί και ο κ. και εγώ, πολλέ φορέ ε, το σχέδιο του Θεού δεν μπορεί να αποτραπεί, αλλά επειδή δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το σχέδιο του Θεού, ε, οι αρχαίοι φιλόσοφοι λέγανε το πεπρωμένο και την προσπάθεια του ανθρώπου να αποφύγει και να, απο, να, αποφύγει αυτό που του έχει γράψει η μοίρα, ένα άλλο σημαντικό ζήτημα, η τύχη του. Όμω, επειδή ο ξενισμό δεν δέχεται την έννοια τη τύχη και δέχεται την επιλογή των πράξεων, των πραγμάτων, ο καθένα είναι υπεύθυνο για τι πράξει του. αλλά λοιπόν, να δούμε εμεί πρακτικά, σαν άνθρωποι που έχουμε επιφορτιστεί ουσιαστικά με πολλά πράγματα και με ποικίλε καταστάσει, τι πρέπει να κάνουμε από τα συναισθήματά μα. Στη διατροφή μας, στις σχέσεις mm. μας, ε, πώς μπορούμε λοιπόν πρακτικά και καθημερινά, μιλήσατε για τα συναισθήματα και είδαμε τις διακυμάνσεις που υπάρχουν στους παλμούς, στη, σε, στην όλη καρδιά όταν συμβαίνουν όλα αυτά. Να δούμε λοιπόν στην πορεία, ε, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε, πούμε για τις παθήσεις, να πούμε για τη διατροφή μας, πώς εσείς... Πολύ ωραία. Με την όλη... Ξεκινάμε από τον ίδιο τον άνθρωπο, ακριβώ και τη συμπεριφορά του. Έχει φανεί ότι ένα παράγον κινδύνου είναι ο τύπο τη συμπεριφορά μα. Κοινωνιολογικά, ο πιο ανταγωνιστικό, ο οξύθυμο, είναι ένα παράγοντα κινδύνου. Mm. Θέλουμε ο πράο, ο ήρεμο, είναι άνθρωπο ο οποίο θα ανταπεξέλθει καλύτερα. Δεν θα φορτίσει ναι, την καρδιά του. Στο σημείο αυτό θα μπορεί να είναι και πιο επιμελή και του υπόλοιπου παράγοντε κινδύνου όπω είμαι, αλλά και να συμμορφωθεί και σε ένα μικρό πώς λέμε screening εξετάσεων που θα μπορεί να κάνει για να δει αν υπάρχει κάποια προσαυξημένη προδιάθεση ή όχι. Έχει... Έχει... Συγγνώμη, σα διακόπτω, κύριε πάνω σε αυτό που λέτε, έχει εξεταστεί ερευνητικά πως είναι η παλμοί ε, όταν κάποιο είναι σε μια φυσιολογική κατάσταση και πώ πό... ε, είναι η παλμοί την διαφοροποίηση όταν υπάρχουν αυτά τα συναισθήματα που μα λέτε. Έχει, υπάρχουν, δηλαδή, έχουμε στοιχεία. Προς αυτό υπάρχουν στοιχεία, φυσιολογικά λέμε ότι πρέπει να είμαστε στην ηρεμία 60-90 σφίξεις, Ωραία. όταν είμαστε ακόμα ηρεμότεροι στον ύπνο μπορεί να είναι και λιγότερο, όταν υπάρχει ένταση αγωνία είναι υψηλότερε οι σφίξεις σε άσκηση, σε ένα βαθμό πρέπει να ανεβαίνουν γιατί αλλιώς είναι δείγμα ανεπαρκίας το να οι σφίξεις να μην μπορούν να ανέβουν. Βέβαια, εκεί που είναι παθολογικό είναι όταν, όπω φαίνεται στην εικόνα, στην, βλέπουμε, στην αρχή yeah. έχουμε έναν ομαλό αργό ρυθμό, ξαφνικά αρχίζει μια γρήγορη έτσι, κίνηση τη καρδιά, να έχουμε γρήγορου παλμού. Αυτό κρατάει δευτερόλεπτα, μπορεί να μα κάνει πόνο, δύσπνοια, οπότε θα μα κάνει και να τρέξουμε προ τον γιατρό. Πολλέ φορέ μπορεί να μην υπάρχουν συνοδά συμπτώματα, να είναι σιωπηρέ, εκεί είναι που βάζουμε κάποια χόλτερ για να ανοιχνεύσουμε τι γίνεται. Εδώ οι ευρωπαϊκές καρδιολογικές εταιρείες έχουν πει ότι για την ηλικία άνω των 65 θα πρέπει εμείς οι γιατροί να ενεργητικά με την ψηλάφιση να ψάχνουμε τον ακανόνιστο ρυθμό και δει την κολπική μαρμαργή που θεωρείται η συχνότερη αριθμία και κυρίως ως προς το σκέλος ότι είναι ο προάγγελος εγκεφαλικού, κάνει και τα βαρύτερα εγκεφαλικά και για τα οποία υπάρχει προστασία, υπάρχουν τα αντιπηκτικά φάρμακα με τα οποία μπορούμε να γλιτώσουμε το εγκεφαλικό. Θεωρείται πια η πρώτη αιτία θανάτου σιγά σιγά, καθώς τα στεφανιαία επεισόδια τα έχουμε εν μέρη αντιμετωπίσει. Και βέβαια να Ξεπεράσουμε λιγάκι το φόβο που υπάρχει για το αντιπληκτικό ότι προκαλεί αιμορραγία, για εκείνους που έχει ένδειξη, και εκεί πρέπει να είναι προσοχή, σε ποιους ενδείκνεται και σε ποιους δεν ενδείκνεται, σε εκείνους λοιπόν που πρέπει να προχωρούμε και να το δώσουμε χωρίς να φοβόμαστε. Εκείνο που είναι, είναι να γίνεται σωστή μελέτη και να μην δίνουμε άκρητα τέτοιες Άρα, αγωγές. Άρα, η αυτή τη στιγμή, κύριε Σκιαδά, είναι η... Οι αριθμίε, τι ακριβώ βλέπουμε. Είναι η απότομη μετάβαση. Η απότομη μετάβαση. Παράδειγμα, στον ευνίδιο θάνατο έχουμε συνήθω την κυλιακή μαρμαργή, κυλιακή ταχυκαρδία, κυλιακή μαρμαργή. Σπανιότερα είναι οι βραδικαρδίε. Αλλά συμβαίνει λίγα δευτερόλεπτα τη στιγμή και ειδικά στο γενικό πληθυσμό. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να την καλοανιχνεύσουμε. Ευτυχώ ανατάσσεται καμιά φορά μόνη τη. Έχουμε Έτσι. και τα αυτοπεριοριζόμενα. Ναι. Ακριβώ. Και από εκεί η επιστήμη σιγά-σιγά και ο Θεός έχει επιτρέψει να τα γνωρίσουμε και να παρέμβουμε ναι, ω ένα ναι. βαθμό. Σε εκείνου βέβαια που έχουν νόσο, σε καρδιοπαθεί, σε εκείνου που υπάρχει καρδιακή ανεπάρκεια, μπορεί τα φάρμακα να μην φτάνουν και όπω λέει ο κόσα φάρμακα, οκ, είτε σίδηρο είτε, μπορεί να χρειαστεί είτε ε, ε, εντατικότερη αγωγή, είτε οι λεγόμενοι βηματοδότε απεινηδωτέ που βοηθούν για την καρδιακή ανεπάρκεια. Μιλιά, αλλά βέβαια θέλει ειδικότερε εξετάσει και ε, έλεγχο παρακολούθηση από τους... Ναι, και Τσακλή, ναι, θα μας πείτε σε λίγο και για τις εξετάσεις Ωραία. και για κάποιες άλλες εικόνες που έχετε που τις βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Ναι, και Τσακλή, Είπαμε Σας λοιπόν πούμε. πώς ε, προληπτικά μπορούμε να ζούμε με πιο έτσι, περίσκεψη και να βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο ψυχρά. Συμβαίνουν στη ζωή παλές διαταραχές στον άνθρωπο και μπορεί να... μια δυσκολία να είναι μοιραία. Αλλά είπαμε ότι πρέπει να έχουμε τη γνώμη πρέπει να έχουμε την άποψη ότι ζούμε σαν να είναι η τελευταία μέρα της ζωής μας. Να έχουμε τακτοποιήσει δηλαδή το συντομότερο όλες τις εκκρεμότητες της ζωής μας όταν βρισκόμαστε και σε μια ηλικία. Αυτό νομίζω είναι το καλύτερο γιατρέ μου. Να έχουμε τακτοποιημένοι ψυχικά, πνευματικά, σωματικά, εν πάση περιπτώσει, όσο μπορούμε καλύτερα για πάνε ενδεχόμενο. Τι μπορεί να συμβεί και το απρόπτο έτσι, λοιπόν, θα είμαστε καλυμμένοι αν έχουμε αυτή την πρόληψη, αυτό το μυαλό, αυτό το νου, και όχι να λέμε ότι ο καλύτερος θάνατος είναι να πεθάνω ξαφνικά εκεί στον ύπνο μου κλπ. Σε κάποια περίπτωση ναι. είναι παρέτηση και ηθική και προσωπική. Και δημιουργεί το και μεγάλο σοκ στους συγγενείς όλα. αυτό. Ε, Ακριβώς. Στους συγγενείς. Ακριβώς. Προχωρήστε όμως. Ναι, βεβαίως. Έχετε και κάποιες άλλε εικόνες, έτσι να Τώρα μας δείχνατε. Εστιάζοντας στις αριθμίε. Mm -hmm. Να πούμε ότι η κολπική μαρμαργή, πώς κάνει έτσι το εγκεφαλικό, ναι. ότι από το όνομά της μαρμέρουν οι κόλποι, δεν κινούνται mm -hmm. ομότιμα και να μπορούν να διώχνουν το αίμα και λιμνάζει, δημιουργεί το θρόμβο σε κάποιες κοιλώτες της καρδιάς και μέσω του κυκλοφορικού μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε άλλο μέλος, αν είναι χέρι, πόδι μπορούν οι αγιοχειρουργοί να παρεύουν, αν όμως πάει στον εγκέφαλο, εκεί δυστυχώς οι συνέπειες είναι μοιραίες. Γίνεται μεγάλη καμπάνια και από τα Υπουργεία και από τι επιστημονικέ εταιρείε για την πρόληψη αυτών των φαινομένων, επειδή είναι πολύ δαπανηρά από πολλέ απόψει, όχι μόνο οικονομικέ, για την κοινωνία. Οι, κοινωνικά, η κινητικά ανήμποροι μετά από εγκεφαλικό για την περίθαλψή του, για την υποστήριξή του από τι οικογένειε, είναι ένα βαρύ σταυρό, θα λέγαμε. Και η πρόληψη είναι όχι μόνο μέσω των παραγόντων κινδύνου, αλλά και φαρμακευτική τελικά. Υπάρχουν καινούργιες τεχνικές όπου μέσω καθετήρων μπορεί κανείς να καυτηριάσει τις αιστείες που δημιουργούν την κολυπική μαρμαργή όταν είναι παροξυσμική. Και βέβαια και ακόμα και σε περιπτώσεις όπου αντενδείκνεται αντιπικτικά ή υπάρχει αιμορραγία, μπορεί ακόμα υπάρχουν καινούργιες ακόμα τεχνικές ή πιο μοντέρνα, είναι το η σύγκληση του οτίου. Συσκευέ με τι οποίε μπορούμε να αποκλείσουμε τον θάλαμο εκείνο τη καρδιά που παράγονται από τη λίμνα στο θέαμα του στη θρόμβη και έτσι να εμποδίσουμε την περαιτέρω διασπορά του. <συσχερή> <συσχερή> Βέβαια, σε πολύ ειδικέ περιπτώσει είπαμε και κάτι πολύ, πολύ μοντέρνο προ ενημέρωση των κοινωνικών. <συσχερή> Βεβαίω, ε, θα συνεχίσουμε. Ναι, κύριε Τζακλή. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση στον γιατρό μα. Ναι. Να δω τη θέση του πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα, ένα θέμα περίεργο που. Έχει διχάσει την ιατρική κοινότητα, δηλαδή. Το θέμα τη ασπιρίνη, έτσι σαν προληπτική. Για πετε μου, γιατρέ. Ναι, ποια είναι η άποψή σα. Είναι ένα σημαντικό θέμα και που, που πρέπει να ξέρουμε η άποψή σα. Ναι. Ωραία. Είναι πραγματικά πολύ καλή ερώτηση. Είναι ένα, η ασπιρίνη το φάρμακο που έφερε επανάσταση. Εδώ να πούμε ότι η πρόληψη χωρίζεται σε δύο μεγάλε κατηγορίε. Την πρωτογενή, δηλαδή που έχουμε έναν υγιή και θέλουμε να τον διατηρήσουμε υγιή και την δευτερογενή. Κάποιο που έπαθε το έμφραγμα, κάποιο που έπαθε ένα μικρό εγκεφαλικό yeah. και θέλω να τον προστατεύσω να μην περάσει δεύτερο. Αυτή είναι η δευτερογενή. Στη δευτερογενή πρόληψη, όταν συμβεί ένα έμφραγμα, συμβεί ένα εγκεφαλικό, σαφώ και θα δώσουμε ασπιρίνη. Εκεί που υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην απόφαση είναι στην πρωτογενή, διότι δηλαδή όταν έχουμε έναν κατά τα άλλα υγιή, αν έχει παράγοντε κινδύνου, Εκεί μπορεί να αποφασίσουμε να του δώσουμε. Που είναι η δυσκολία ότι έχουμε έναν απόλυτα υγιή που, αν του δώσουμε φάρμακο ή κάποια άλλα φάρμακα για πολύ καιρό, μπορεί να έχουμε και μικροπαρενέργειες. Έτσι. Οπότε το κέρδο από την ωφέλεια είναι δύσκολο να το ζυγίσει κανεί. Φαίνεται ότι μετά την ηλικία των 50, με αρκετού παράγοντε κινδύνου, υπέρταση διαβήτη κυρίω, υπερχοληστερολεμία, το να δώσουμε μια μικρή δόση αν και δεν υπάρχει απόλυτα καταληκτικό σημείο, φαίνεται να βοηθά. Στις άλλες περιπτώσεις πρωτογενούς, δηλαδή υγιών κατά τα άλλα ατόμων, εε, ένα, δεν πειχνει. ένα, ένα τέταρτο εννοείται, ένα τεταρτάκι ασπιρίνης. 80 Κάνει... μιλιγκράμμ, 80 μιλιγκράμμ μέρα παρά μέρα είναι η αρχική δόση που φαίνεται ότι βοηθά χωρίς να δημιουργεί μεγάλες παρενέργειες. Και η καθημερινά στη δεύτερη είναι η πρώτη βέβαια 100 μιλιγκράμμ κάθε μέρα. Κάποιο τρόφιμο το οποίο θα μπορούσε να αντικαταστήσει αυτή την ναι. κατάσταση. Ναι. Πολλοί λένε το, 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 το κινέζικο σκόρδο κλπ. Μπορούμε και διαιτητικά να βοηθήσουμε σε αυτό. Σαφώς βοηθούν. Δεν είμαστε τόσο, πώς να πω, από απόλυτα πεπισμένοι για την ποσότητα που θα χρειαστεί για να μετρήσουμε και το τελικό όφελος. Σίγουρα υπάρχουν στην παράγοντα που μπορούν να βοηθήσουν. Τώρα οδηγούμαστε προς το διάλειμμα της εκπομπής. Και μετά το διάλειμμα θα συνεχίσουμε για να δούμε και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία της καρδιάς, με την καρδιά και κάποια θέματα που είναι συνδεδεμένα με το μεγάλο ζητήμα της καρδιάς. Περνάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Αναφερόμαστε στα ζητήματα της καρδιάς, ε, κυρίε και κύριοι. Η καρδιά είναι ένα ζωτικό όργανο, πηγή έδρα των συναισθηματικών λειτουργιών. Πολλές φορές αγαπάμε, πονάμε, συνοχωριόμαστε, υπάρχει θλίψη, ικανοποίηση, ευχαρίστηση, ανθρώπινα καθημερινά συναισθήματα που τα συναντάμε τελευταία χρόνια και στην εποχή μας. Και έτσι λοιπόν σήμερα ε, μιλάμε για την έννοια της καρδιάς, τι είναι καρδιά, αυτό που εξέτασαν οι αρχαίοι φιλόσοφοι, ε, βλέπουμε ότι στην Καινή Διαθήκη ο Θεάτροπος και στους μακαρισμούς μίλησε για την καθαρότητα, κυρία Τζακλή, της καρδιάς και την αγνότητα που πρέπει να έχει η καρδιά του ανθρώπου. Θα μας τα πείτε σε λίγο. Και, και επίσης οι φιλόσοφοι οι Πατές Εκκλησίας μίλησαν για την σύνδεση που υπάρχει στην ψυχή, η ψυχή που έχει ψυχή με την καρδιά. Η ψυχή υπάρχει σε όλο το σώμα, δηλαδή την ενέργεια, την κίνηση και επίσης η καρδιά είναι ένα όργανο το οποίο θα πρέπει να το προστατεύουμε. Μιλήσαμε στο αλφα μέρος, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε σήμερα τον επιμελητή του υπουργείου Νοσοκομείου, τον κύριο Σκιαδά, τον διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών και μας εξηγεί τι είναι καρδιά, αυτό που πολλές φορές ακούμε, ακούμε για καρδιά και αναβερόμαστε στην καθημερινότητά μας, στον ανθρώπινο λόγο, αλλά δεν ξέρουμε πολλές φορές τι είναι καρδιά. Μέσα λοιπόν από φωτογραφίε, από εικόνε, είδαμε λοιπόν τι είναι η καρδιά. Πώ πρέπει να προστατεύουμε, σε λίγο θα μα πει και η διατροφή μα. Αν η διατροφή παίζει ρόλο στην επιβάρυνση τη καρδιά, αν η άσκηση παίζει ρόλο, το πάχο, αν παίζει ρόλο ο σωματότυπός μα, πώ πρέπει να είναι, θα τα δούμε σε λίγο. Καθημερινά ερωτήματα, ερωτήματα που όλοι μα έχουμε. Και επίση βλέπουμε ότι ο νου του ανθρώπου είναι το ε, μέρο τη ψυχή που θα πρέπει να, ε, να είναι καθαρός, αγνός γιατί έχουμε τις εικόνες που πολλές φορές οι εικόνες ε, μας ε, μαυρίζουν την καρδιά μας όπως λέμε και η καρδιά μας ε, αντιδρά διαφορετικά όπως αναφέραμε και είδαμε και τη λειτουργία της καρδιάς τους παλμούς, πως αντιδρά στα καθημερινά συναισθήματα Και Στιαδά συνεχίζουμε μιλήσαμε για το τι είναι καρδιά στο πρώτο μέρος ε, είπαμε για τον ευνίδιο θάνατο, Ένας, ε, ε, στην εποχή μας έχουμε πολλούς ευνιδίους θανάτους, μάλιστα δείξατε κάποιες εικόνες, να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση πριν περάσουμε, γιατί μας ενδιαφέρει πολύ να δούμε το ζήτημα της διατροφής. Μπορούμε να τρώμε τα πάντα, ρωτάνε πολλοί φίλοι. Πρέπει να προστατευτούμε από τη χολυστερίνη, από κάποια προϊόντα, γεύματα, τα οποία περισσότερο επιφορτίζουν και επιβαρύνουν την καρδιά μα. Πώ πρέπει να είναι η καθημερινή μα διατροφή σήμερα, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, πολλέ φορέ ε, καταλήγουμε στο γρήγορο φαγητό, όπω λέμε. Είναι η εύκολη λύση. Αυτό Ακριβώς. παίζει ρόλο. Και τι πρέπει, αν δεν έχουμε πολλέ συναλλακτικέ λύσει, δεν έχουμε τον χρόνο, τι πρέπει να κάνουμε και στο γρήγορο φαγητό για να αποφεύγουμε, γιατί και εκεί υπάρχουν παγίδε, κίνδυνοι κτλ. Παίζουν ρόλο σημαντικό να πούμε ακριβώς ότι η καρδιά είναι λοιπόν ένας καθρέφτης και της ψυχής και του σώματος. Που μέσα από εκεί ακριβώς όπως την διδάξουμε έτσι και εκείνη θα μας πορεύσει στη ζωή. Αν την έχουμε καθαρή και μόλυντη, έτσι θα μπορέσει να μα συνεχίσει για πολύ καιρό να, μας, ε, να βρισκόμαστε στη ζωή. Είναι φίλτρο των συναισθημάτων. Και οι ταλαιπωρίες, οι καρδιά συντετριμένοι δημιουργούν σοβαρές και στο υπόλοιπο σώμα ε, επιπτώσεις. Οι παράγοντες κινδύνου είναι η κλασική υπέρταση, ο διαβήτης, η χολυστερίνη. Υπάρχει ένα γενετικό υπόβαθρο, δηλαδή αν έχουμε προδιάθεση από την οικογένεια να έχουμε... Πληρονομικότητα, πληρονομικότητα που λέμε. Πληρονομικότητα, αυτό. πολύ σημαντική. Όμως με τον τρόπο ζωής μας μπορούμε να παρέμβουμε σε αυτό. Η καρδιά είναι ένα όργανο που υπακούει. Και γι' αυτό όταν εμεί μπορέσουμε με τη σωστή διατροφή, έστω και αν είναι γρήγορη, θα μπορούσε όμω να είναι ποιοτική, ω προ το σκέλος της ποιότητα, του τρόπου μαγειρέματο, να είναι η μεσογειακού τύπου διατροφή. Νηστεία και υγεία είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο φαίνεται ότι υπάρχουν και ιατρικέ αποδείξει ότι βοηθάει στη γενικότερη υγεία τη καρδιά και του οργανισμού. Μπορεί να ελεγχθεί. Μειώνοντα το βάρο και η πίεση και η χολυστερίνη και το ζάχαρο, είναι μια τριάδα που ελέγχονται ταυτόχρονα με την καλή διατροφή και τη μείωση του βάρου. Η παιδική παχυσαρκία είναι ένα σημαντικό πρόβλημα και φαίνεται να συνδέεται τώρα σιγά σιγά. Βλέπουμε μελέτε και σε σχολεία σε σχέση με υπέρταση ή παιδικό διαβήτη, και βλέπουμε ότι η διατροφή είναι το όχημα εκείνο το οποίο έχει φέρει αυτά έτσι, τα προβλήματα. Και αλλάζει σιγά σιγά και ο χάρτη και των νοσημάτων, να πούμε. Του κυκλοφορικού, με το ε, έμφραγμά να έχοντά το τι θα σέψει, να βλέπουμε και το εγκεφαλικό σιγά σιγά να παίρνει το προβάδισμα. Οι στατιστικές από το 2010 φέρνουν πρώτοι το εγκεφαλικό για ε, αιτία θανάτων και ακολουθούν τα καρδιακά επεισόδια. Και... Τι βλέπουμε στην εικόνα αυτή τώρα κυρία Σχεδά, πείτε μας λίγο. Είναι ακριβώς από ένα ε, site σε παγκόσμιο επίπεδο που έχουν βαθμονομήσει τις χώρες για το ποια είναι η σειρά των θανάτων. Και βλέπουμε το 2010 το εγκεφαλικό με 20% είναι πρώτο και ακολουθεί η στεφανία νόσος, δηλαδή τα προβλήματα των αγκίων της καρδιάς με 18% ως αιτία θανάτου. Αυτό είναι ακριβώ σημαντικό γιατί και η καρδιά για ένα ακόμα λόγο είναι κέντρο πραγμάτων. Γιατί οδηγεί στο μοιραίο γεγονό. Ναι. Αν τη φροντίσουμε όμω, ναι. υπακούει. Και εδώ να πούμε και ένα ότι δεν είναι σαν τη ότι no και να κάνουμε δεν μπορούμε να τι αναχαιτήσουμε. Η καρδιά υπακούει. Και εδώ υπάρχει και το έτσι οξύμορο ω προ το Υπουργείο Υγεία για την ονομασία του. Το Υπουργείο Υγεία ασχολείται παραδοσιακά με τα νοσοκομεία, την αντιμετώπιση των όσων αν κάναμε πρόληψη και διατηρούσαμε την υγεία, τότε θα λέγαμε ότι ανταποκρινόμαστε στο ρόλο μα. Το Υπουργείο Υγεία ασχολείται ουσιαστικά, θα πρέπει να λεγόταν ουσιαστικά Υπουργείο Αρρώστια, γιατί ασχολείται με τι αρρώστιε. Εμεί θέλουμε να διατηρήσουμε την υγεία. Και η καρδιά είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορούμε να διατηρήσουμε την υγεία τη ακριβώ με Ναι, κύριε Τζακλή, σα ακούμε. Ωραία μα τα λύση σχεδόν. Ναι, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θυμήθηκα και κάτι με αυτά που είπε ο γιατρό μα εδώ. Θυμήθηκα και το εξή, ότι στην Κίνα, λέει, σε κάποια μέρη, δεν ξέρω πότε, πληρώνουν του γιατρού όταν ήταν υγιεί. Θα μου πει: Το Πολύ κάνουν καλύτερο. και τα ταμεία αυτό, ναι, <laughs> κατά κάποιο τρόπο. Και όταν αρρωσταίνανε, σταμάταγε η πληρωμή του γιατρού. Οπότε ήταν εγκασμένο ο γιατρό να τον κάνει καλά για να ξαναπάρει λεφτά, α πούμε, γιατί αν ήταν άρρωστο δεν θα έπαιρνε. Κάπω ε, είναι και αυτό ένα μέσο για να αντιμετωπίσει κανεί την αρρώστια του και όλα αυτά που συμβαίνουν. Δυστυχώ, δεν ναι. εκτιμάται η ιατρική συμβουλή που οδηγεί στην πρόληψη και στη διατήρηση τη υγεία. Δεν εκτιμάται, όχι, όχι. Πρέπει να πάθει κανεί για να μάθει, αυτό είναι γεγονό. Ε, σε ένα συνέδριο που έγινε στην Κρήτη πριν από 15 περίπου χρόνια, είδαν ότι οι κριτικοί δεν πάσχουν πολύ από καρδιοπάθειε, είναι λιγότερε οι καρδιοπάθειε του. και αυτό οφείλεται, λέει, αφενό με στο λάδι και αφετέρου στη ρακή που πίνουν. Άρα, μια καλή, μικρή, mm -hmm. ελάχιστη χρήση νοπνεύματο Uh, αυτό το πατροπαράδοτο, ένα, πατροπαράδο, ένα ποτηράκι καρασί με το φαγητό. Είναι γιατί, Νομίζω... Είναι σε φρένη καρδία ανθρώπου. Είναι ανθρώπου, ναι. <laughs> ναι. Κάπω ανοίγει λίγο τα αγκία εκεί πέρα, η κυκλοφορία γίνεται λίγο. Είναι γεωτεσταλτικό, με μέτρο <laughs> βέβαια. Μέτρο, με μέτρο, Λέγεται με Λέγεται μέχρι έξι ποτηράκια τη βδομάδα. Έξι ποτηράκια τη βδομάδα, μάλιστα. μάλιστα. Σωστά. Ε, ναι, και όλοι οι μακρόβοι, αν πάρει ιστορικό από μακρόβοι, θα σου πούνε ότι πίναμε λίγο στη ζωή μα. Ε, το, το λίγο το πίναμε, α πούμε, κλπ. Α, άλλωστε και η Εκκλησία έχει σύτων ίνων και έλεων. Ναι, κύριε ναι, Έτσι δεν είναι. Έτσι. Είναι ευλογημένα τρόφιμα. Το ζητάρι, δηλαδή το ψωμί, το κρασί και το λάδι. Διότι αυτά το λάδι είναι χαμηλό σε κοκορεσμένα λιπαρά και η καρδιά το δέχεται καλύτερα και τα αγκία είναι πιο προφυλαγμένα με το λάδι παρά με οποιαδήποτε άλλη λιπαρή τροφή. Βέβαια, εξαρτάται και το κλίμα. Τώρα, αν πεις τους λάπονες να μην φάνε λίπος κλπ. Αλλά Βέβαια, το, το, καίνε, το καίνε και δεν και πάει στα το... αγγεία εύκολα να, κατακάθεται κατά κάποιο Εξάλλου τρόπο. Εξάλλου, η Εκκλησία κ. Τσακλή μας μιλάει και για τη συντριβή της καρδιάς. Α. η μετάνοια, βλέπουμε... Εννοεί κάτι που... άλλο, δεν εννοεί ναι. τη συντριβή της... Του οργάνου τη καρδιά. Όχι, του οργάνου, σαφώ. Εννοεί του συναισθηματικού. Του συντριβή του εγωισμού εννοεί ουσιαστικά η Εκκλησία. Να συντρίψει κανεί τον εγωισμό του. Αυτό το... Το πράγμα το οποίο νομίζουμε ότι μόνο είμαστε εμεί στον πλανήτη και, δεν έχουμε επίγνωση ότι ένα ελάχιστο ρεύμα να φύγει από την καρδιά και να μην γίνει για ένα διάστημα, η καρδιά δεν μπορεί να, να παράξει έργο. Ε. Αυτό το ελάχιστο. Ο, νομίζω ότι ο καρδιογράφο πιάνει ένα ελάχιστο ρεύμα, έτσι δηλαδή δεν είναι. Εκατομμύρια του Αμπέρ πιάνει, ε. ε μιλιβόλτ, μιλιβόλτ. Μιλιβόλτ, 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 μιλιβόλτ. ακριβώ. Δηλαδή ένα ρευματάκι και... τόσο ελάχιστο. Μα κάνει εντύπωση που ε, μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να σηκώσει ένα τεράστιο βάρο. Γιατί η καρδιά με αυτό το ρεμπατάκι κάνει τη σύσπαση που θέλει, η σύσπαση που θέλει γίνεται μια σύσπαση του αίματο και βγαίνει σε όλο τον οργανισμό, και από εκεί δημιουργείται η, το σφρίγο αυτό που έχει ο αθλητή, α πούμε, για να κάνει όλα αυτά τα αγωνίσματα που κάνει. Τώρα, ε, το συζήτησαμε και λίγο έξω, θα το πω εγώ. Ο γαστροκρίνιο λένε ότι είναι ο δυνατότερο μισθό σώματο, αλλά αμφιβάλλω αν τι ποσότητα αυτή ο γαστροκρίνο θα μπορούσε να πετάξει το αίμα τόσο μακριά όσο το πετάει η καρδιά. Έτσι νομίζω ότι η καρδιά είναι το δυνατότερο στοιχείο του ανθρώπου και μου κάνει εντύπωση το εξή, ότι ενώ η πίεση που έχει μέσα στο στήθο, η εσωτερική πίεση τη καρδιά μπορεί να είναι και 15 και 20 καμιά φορά στήλε, έτσι, πώ δεν καταλαβαίνουμε κανένα σύμπτωμα εξωτερικά. Νιώθουμε ότι δεν, καμιά φορά και ένα έχουμε και πίεση, δεν καταλαβαίνουμε. Είναι Ζωστό. τόσο προφυλαγμένο Κανονικά το σύστημα. Κανονικά και πέρα δεν γίνεται στη τι. Το έχει Ακριβώς. κατασκευάσει ο Θεό με τέτοια κατασκευαστική σοφία που δεν καταλαβαίνει όταν η καρδιά. Βέβαια, όταν έχει πάει παλμία και αυτό, μια ταραχή το καταλαβαίνει ότι η καρδιά πάει λίγο έτσι. Αλλά σε περιπτώσει πιέσεω δεν καταλαβαίνει την πίεση σου και μάλιστα πολλοί υπερταστικοί λένε όταν έχω 16 πίεσει αισθάνομαι θαυμάσια. Γιατί, Γιατί ο εγκέφαλο, όπω ξέρετε. αιματώνεται καλύτερα, τα όργανα εματώνονται καλύτερα και γίνεται μια μικρή ευεξία. Όμω πρέπει να ελέγχει κανεί αν αυτή η δεξιά στηρίζεται πάνω σε σωστέ προδιαγραφέ ή είναι αποτέλεσμα μια διαταραχή του καρδιακού ρυθμού, α πούμε, κλπ. Η διατροφή μα, κύριε σχεδά, ε, πώ πρέπει να είναι, είπαμε ναι. στην αρχή και μα πήγε ο Σασκλή. Μεσογειακή. Μεσογειακή. Έκανε μια αναφορά και ο Σασκλή. Μίλησε για κάποιου ανθρώπου, παραδείγματο χάρη στην Κρήτη, που η διατροφή του έχει κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, κάποια συγκεκριμένα πλαίσια. Πώ λοιπόν πρέπει να είναι η διατροφή μα, εμεί που ζούμε στι μεγάλου ε, πρέπει να προστατευτούμε, να προφυλαχτούμε από κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Ε, πόσο, και πόσο επηρεάζει. Είπαμε ότι επηρεάζει την καρδιά η διατροφή. Ε, επηρεάζει πολύ, λιγότερο. Πείτε μας δύο λόγια για διατροφή. Υπήρξε οι μελέτε ακριβώ αυτέ που γίνανε εδώ και δεκαετία, είναι κάποιε λίγε δεκαετίε. Είναι οι πρώτε οι οποίε έδειξαν τη σχέση της διατροφής τη διατροφή με τα επίπεδα χολυστερόλη και τι καρδιαγκαϊκές παθήσεις. Ακριβώς είναι η αλυσίδα αυτή των πραγμάτων η οποία προστατεύει την καρδιά έχει φανεί ότι παίζει ρόλο και ο γενετικός παράγοντας είναι μια αλληλεπίδραση η διατροφή με το γενετικό μας υπόστρομα. Ο, ο σύγχρονος τρόπος ζωής δυστυχώς δεν μας επιτρέπει με την ταχύτητα είτε την ποιότητα των τροφών να προμηθευτούμε, είτε ο τρόπος μαγειρέματος να είναι ο κατάλληλο, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε την ε, καλή υγεία. Σίγουρα το κρέας πρέπει να είναι σε περιορισμένες μερίδες στη βδομάδα. Περισσότερο να στηριζόμαστε σε πρωτεΐνες πιο ευγενείς, το ψάρι, τα πουλερικά, να υπάρχουν πολλά δημητριακά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά ιδιαίτερα της εποχής όπου θα είναι και η πηγή βιταμινών και άλλων στοιχείων ζωτικών για τον οργανισμό. Βεβαίω, κύριε Σκιαδά, η διατροφή λοιπόν είναι κάτι σημαντικό. Μιλήσαμε νωρίτερα και για τα συναισθήματα, γιατί όλα αυτά τα εξετάζουμε ψυχοσωματικά. Ο άνθρωπος είναι μία ενότητα, μία ολότητα, ενιαία ολότητα. Η ψυχή βρίσκεται παντού μέσα στον άνθρωπο, η κίνηση, η δίνει την κίνηση, τη ζωή κτλ. Λέμε πολλέ φορέ, και αδάση, να ακούμε μια διάλεξη κάπου και λέμε, μου μίλησε στην καρδιά. Βλέπετε πώ χρησιμοποιούμε και την σημασία που όλα αυτά έχουν από ιατρική πλευρά που μα τα εξετάσατε και μα αναλύσατε πολύ ωραία ε, στην πορεία τη συζήτηση. Αλλά έχουμε και αυτό που πολλέ φορέ βλέπουμε στην καθημερινότητα. Ακούμε κάποιον, Παρακολουθούμε μια διάλεξη, μια συζήτηση κάπου και πολλές φορές όταν κάποιος μιλάει με ακατανόητα ε, στοιχεία με μια ξύνη γλώσσα, δεν μας αγγίζει. Όταν μιλάει όμως στην καρδιά, όμως το να περιμένουμε να ακούσουμε κάτι και το ακούμε, τότε μου μίλησε στην καρδιά. Αυτό τι η εννοεί. Η καρδιά είναι. θέλει την αλήθεια, κύριε Χρυδούλα, ακριβώς. Ναι. Αναπαύεται στην αλήθεια. Στο ψέμα η καρδιά ταράσσεται. Βεβαίως. Θέλει την αλήθεια για να ηρεμήσει. Θέλει αλήθεια, θέλει καλό συνέστημα, θέλει ηθική. Συνέστημα. θετική ενέργεια. Για να νιώσει την ευεξία, να μην υπάρχει θυμό, μίσο. Ταράσσουν πάρα πολύ τον οργανισμό αυτά και ειδικά την καρδιά. Το μίσο, α πούμε, είναι ένα φοβερό συνέστημα το οποίο κάνει κακό πρώτα σε αυτόν που μισεί δηλαδή. Του δηλητηριάζει ολόκληρο το σώμα. Του στραμπατσάρει τα όργανα, την καρδιά, τον εγκέφαλο, τα μάτια. Ε, γι' αυτό να αποφεύγουμε το μίσος και βέβαια ο Θεός μας έχει πει να αγαπάμε τους ανθρώπους. Πρώτα να αγαπάμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά, με μας την ψυχή, με όλο μας το συνέστημα, με μας τον εαυτό και τον συνάνθρωπο όπως τον, τον εαυτό μας. Αυτό σαν νόμος ας πούμε έτσι συμπαντικός και ανθρώπινος μας δείχνει πόση σημασία έχει ο άνθρωπος να αγαπάει και να μην μισεί. Το μίσο φέρνει το, οπωσδήποτε το, το θάνατο. Το μίσο φέρνει την κακία, φέρνει την ανομαλία με στην κοινωνία και μέσα στον οργανισμό τη φθορά. Έτσι, ο άνθρωπο που μισεί, που φθονεί, φθύρεται. Είναι ο μόνο ο οποίο δεν κερδίζει τίποτα. Αν πούμε ότι ο φιλάργιο κερδίζει μερικά λεφτά με τη φιλαγυρία του και ευχαριστιέται, εντάξει. Ο φιλίδωνο κερδίζει με τη φιλιδονία του κάτι, μια απόλαυση, ναι. Αλλά ο νησίκακο και ο πονηρό και ο, άνθρωπος άνθρωπο του μίσου δεν κερδίζει τίποτα. σα ίσα χαλά και τον εαυτό του, χαλάει και του άλλου. Κάποτε λέγει ένα πείραμα, φέραν ένα ε, μοχθηρό και έναν πλεονέκτη, να δουν ποιο είναι ο χειρότερο. Του είπε λοιπόν ο Άρχοντα, κοίταξε να δείτε, λέει, αυτό που θα έκανε τη δοκιμασία. Του λέει, θα σα δώσω ό,τι θέλετε, αλλά ό,τι πει ο ένα θα το πάρει ο άλλο ει διπλούν. Αμέσω λειτουργήσε το μυαλό του πλεονέκτη και λέει, Α μιλήσει πρώτα αυτό για, να πάρει το διπλάσιο, Τι λέει όμω ο Μοχθηρό, και φαρμακώθηκε ο άλλο. Λέει, Εγώ θέλω να μου βγάλει το μάτι. Λέει, Τι, να μου βγάλει το μάτι. Λέει, Γιατί να σου βγάλει το μάτι. Για να του βγάλει αυτόν και τα δύο μάτια, λέει. Να ευχαριστεί να τον δει τυφλό. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δείχνει ότι δεν βγαίνει πουθενά το μίσο. Είναι μια διέξοδη κατάσταση που δηλητηριάζει και τον ίδιο τον άνθρωπο και την κοινωνία. Άρα λοιπόν η αγάπη είναι μια τροφοδοσία της καρδιάς το καλύτερο φάρμακο της καρδιάς, που πρέπει να, έχει, να, το έχουμε μέσα στο μυαλό μας αυτό, δίχως βέβαια να απορρίπτουμε οπωσδήποτε και τα φάρμακα της ιατρικής, τα οποία και ο Θεός τα έδωσε αυτά, διότι ο Θεός σοφίζει τους γιατρούς για να πράξουν το σωστό και να ευεργετήσουν τον πριν, κόσμο. Πριν αναλύσουμε το απόσμα της Καινής Διαθήκης, ε, κύριε Σκιαδά, μιλήσατε και στο πρώτο μέρος για κάποιες εξετάσεις που πρέπει να γίνουν. Είπαμε τους κινδύνους, μιλήσαμε για την καθημερινότητα της διατροφής. Ε, να ανακεφαλαίωσουμε λίγο συμπερασματικά τι εξετάσεις πρέπει να κάνει ο καθημερινός άνθρωπος. Οι, οι εξετάσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία. Υπάρχουν κάποιες εξετάσεις που γίνονται όσο περνάνε τα χρόνια ή άλλες εξετάσεις γίνονται σε έναν άνθρωπο που είναι 50, 60 ή 40 ή 70 ετών. Ε, πώς, πώς έχετε κατηγοριοποίησει εσείς στη δική σας επιστήμη τις εξετάσεις. Πάρα πολύ σωστά και ακριβώς μιλώντας και σε ακριβώς τέτοιο επίπεδο εκπομπή πρέπει να πούμε ότι ξεκινάμε από τον άνθρωπο και ξεκινάμε με το λόγο. Mm. Παίρνουμε το ιστορικό. Mm. Θα κουβεντιάσουμε πρώτα με τον ίδιο τον άνθρωπο να δούμε και το προηγούμενο ιστορικό νοσημάτων Σωστά. και το ευρύτερο του πεδίο στην ηλικία του και θα τα κατατάξουμε αντίστοιχα. Έτσι ανάλογα λοιπόν θα πούμε για παράδειγμα ότι θα κάνουμε ένα καρδιογράφημα. Θα κάνουμε ένα αιματολογικό έλεγχο. Η συχνότητα όμως εξαρτάται από το... την ηλικία του. Δεν σε νεαρότερους πάμε σε αραιότερε. Εξαρτάται βέβαια όμω από το οικογενειακό, ιστορικό, εξαρτάται από πολλά πράγματα. Προχωρούμε σε ένα υπέρηχο τρίπλεξ καρδιά, σε ένα δεστικό πόσο. Λέμε για έναν υγιή, χωρί χωρίς ιδιαίτερε άλλε επιβάρυνσεις, Μετά τα 40 θα κάνουμε το πρώτο τεστικό πόσο. Αν συντρέχουν άλλοι λόγοι, τότε θα το τροποποιήσουμε. Σαφώ γίνεται και αρκετά πιο πολύπλοκο πια όταν υπάρχουν εγκατεστημένοι νόσοι, όταν έχουμε ένα δεδομένο έμφραγμα, όταν υπάρχει καρδιακή ανεπάρκεια και βέβαια σε σχέση με την ηλικία του ατόμου και το χρόνο που υπάρχει σε αυτή τη νόσο κλπ. Για τη διατροφή, ακριβώ είναι το μεταβολικό προφίλ που θα δούμε. Στα αριθμιολογικά που λέγαμε είναι και το holder και περαιτέρω άλλε εξετάσει. Το ιστορικό και η προσέγγιση όμως με τον άνθρωπο είναι εκείνο που θα μας δώσει τις αρχικές κατευθύνσεις για το τι είναι εκείνο που θα ακολουθήσουμε. Εγώ να πω εδώ και σε αυτό ότι ακόμα και η διατροφή, αν είναι για σκληρά εργαζόμενο ή όχι, θεωρείται το πρώτο διατροφικό, να πούμε, η πρώτη διατροφική μελέτη που έγινε στην ιατρική, υπήρξε επί Παλαιάς Διαθήκης με τον Δαβίδ, ναι, ναι. που είχε τους εργάτες, που ήθελε ο, να τους υποχρεώσει ο βασιλεύς να τρώνε αυτά του δικού του α, διαιτολογίου, συντηρεσίου. Και ο Δαβίδ είπε, ας κάνουμε ένα πείραμα, άφησε τους 15 μέρες με, τη, με το δικό μας διαιτολόγιο και δες ποιος θα εργαστεί εντονότερα. Και φάνηκε ακριβώς με αυτό ότι το διαιτολόγιο εκείνο, έστω μετά τις και κλπ, ήταν εκείνο που μπόρεσε και απέδωσε. Βεβαίως. Κύριε Τζακλή, να ακούσουμε την ανάλυση τη χρυσή Διαθήκης. Ναι, φτάσαμε προ το τέλο. Ναι, ναι, ναι. Ήθελα να πω και λίγα για την επανάσταση για τον Κολοκοτρόνη και για αυτά. Ο οποίο Κολοκοτρόνη είπε. Για να το πούμε για του καινούριου έτσι που δεν τα έχουν ακούσει αυτά τα πράγματα, ότι όποιο δεν είναι Ορθόδοξο δεν είναι και Έλληνα. Είχε απειδήσει με του κοτζαμπάσιδε και με όλου αυτού και είπε την εξή φράση: Όποιο δεν είναι Ορθόδοξο δεν είναι και Έλληνα. Ο Δε να πω και αυτό έτσι πολύ γρήγορα, γιατί ο τελεοπτικό χρόνο είναι κακούργο, α πούμε, και δεν σε αφήνει ούτε να σκεφτεί καλά-καλά. Ε, είπε ότι ναι, λέει Δεριγνή, έχεις έχει δίκιο σε αυτό που λες ότι είναι αδύναμε οι θέσει μα, δεν πρέπει να δώσουμε μάχη με του Τούρκου, αλλά ξέρει κάτι mm. του λέει. Εμεί δεν πολεμάμε τη δύναμη τη δικιά μα, πολεμάμε τη δύναμη του Θεού. Και δώσανε μάχη και νικήσανε. Και ο Θεριγνή τα μάτια του πώ έγινε αυτό. Διότι ο Έλληνα, όπω είπαμε, πιστεύει στο Θεό και ελπίζει στο Θεό και με το Θεό προχωράει όλα τα χρόνια. Μακάρι και σήμερα να το καταλάβουμε και να προχωρήσουμε με τη δύναμη του Θεού να διώξουμε αυτού οι οποίοι επιβουλεύονται και την πατρίδα μα και του εσωτερικού και του εξωτερικού εχθρού, αγαπητοί φίλοι. Αλλά α περάσουμε τώρα στο Ευαγγέλιο με δύο λόγια να εξηγήσουμε τι γίνεται εδώ. Είμαστε στο Μάρκο, στο 1ο κεφάλαιο και στο στίχο 34. Είναι η Κυριακή τη Σταύρο προσκυνήσεω τώρα. Και μα λέει ότι προσκάλεσε το πλήθο του λαού ο κύριο μαζί με του μαθητέ του και είπε Ω τη θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, θα απαρνηθεί τον εαυτό του, θα σηκώσει το σταυρό του και θα με ακολουθήσει. Είναι τρει προστακτικέ, οι οποίε είναι, εάν θέλει κανεί να το κάνει βέβαια, διότι δεν, κανέναν δεν αναγκάζει. Είναι η μόνη θρησκεία η οποία δεν αναγκάζει, δεν βάζει το πιστόλι στο κεφάλι, όπω όλε οι άλλε θρησκείε βάζουν το, το πιστόλι στο κεφάλι, να το ξέρετε αυτό. Μόνο ο χριστιανισμό είναι εκείνο ο οποίο αφήνει ελεύθερο τον άνθρωπο και του λέει: Αν θέλει, ακολούθησέ με. Διότι όποιο θέλει συνεχίζει ο Χριστό να σώσει τη ζωή του, θα χάσει την αιώνια ζωή. Όποιο όμω θυσιάσει τη ζωή του για την υπατκοή του σε μένα και το Ευαγγέλιο μου, αυτό θα σώσει τη ζωή του. Δηλαδή θα είναι μαζί μου σε όλη την αιωνιότητα. Διότι τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο αν κερδίσει αυτό το μάταιο κόσμο όλο και ζημιωθεί την ψυχή του, κύριε Φουντουλάκη. Ναι, 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 ναι. Τα λέτε στα παιδιά αυτά. Έτσι είναι. τι, ε, τι, θα, τι θα τι θα, τι θα κερδίσει ο άνθρωπο μετά, θάνατο δηλαδή, που δεν έχει τίποτα πια να διεκδικήσει από αυτόν τον κόσμο, αυτό δεν θα έχει σώμα, α πούμε. Το μόνο που θα του έχει μείνει θα είναι η ψυχή του, η οποία η ψυχή του αυτή πρέπει να έχει κάποιο αντάλλαγμα δυνατό. Διότι όποιο ντραπεί, συνεχίζει ο Χριστό, εμένα και του λόγου μου, σε αυτή τη γενεά τη Μιχαλίδα και Αμαρτωλή, και ο ιό του ανθρώπου, λέει εδώ ο ιό του ανθρώπου, δεν λέει ο ιό του Θεού, πολλέ φορέ χρησιμοποιεί το δεύτερο αυτό για να μην, ε, για να μην δημιουργήσει πόλεμο από τους εχθρούς του, βίαιο πόλεμο, αλλά προς το τέλος αρχίζει και αποκαλύπτει περισσότερο τον εαυτό του, γιατί φτάνει το τέλος του. Στην αρχή όμως τα λέει λίγο σε κα, σε καλυμμένα. Όποιο ντραπεί λοιπόν τον Ιησού θα τον ντραπεί και αυτό όταν και θα τον αποκηρύξει όταν έρθει στη δόξα του Πατρός του μαζί με του Αγίου Αγγέλου. Και τόνισε Αμήν. Το «αμήν» είναι φράση εβραϊκή και σημαίνει στα ελληνικά Κατά απόλυτο τρόπο, αλήθεια. Αυτή είναι η μεταφρασή τη. Αλήθεια σα λέω ότι υπάρχουν μερικοί από του παρισταμένου που δεν θα γευτούν θάνατο προτού να δουν τη βασιλεία του Θεού να θεμελιώνεται με δύναμη επί τη γη. Αυτή είναι η δύναμη του Θεού, είναι η εκκλησία του Χριστού εκ των υστέρων, λένε οι πατέρε, η οποία παρόλο στου διωγμού εγκατεστάθη στη γη με δύναμη μεγάλη. Και ίσω η και η σύγχρονη διωγμή που σκοτώνουν σήμερα χριστιανού σε όλε τι και ειδικά στην Αφρική ε, δημιουργήσει πάλι μια σειρά νεομαρτύρων και από εκεί δημιουργηθεί μια νέα τάση, ούτω ώστε να καταλάβει ο κόσμο τι θα πει Ορθοδοξία και να γυρίσουν πολύ στην Ορθοδοξία στον 21ο αιώνα. Να, έχουμε λεπτά. λόγο στο γιατρό Ναι, ναι, δυόμιση λεπτά, τρία λεπτά για να κλείσουμε. Οπότε να ακούσουμε ένα συμπέρασμα από όλους μα και κλείνουμε. Ναι, κύριε από όλα αυτά που ακούσαμε εσύ, από αυτά που μα είπατε, να ακούσουμε το δικό συμπέρασμα. Η καρδιολογία από την πλευρά της επιστήμης κάνει συνεχώς πρόοδους με την επιδημιολογία, με την τεχνολογία. Συνεχώς βρίσκει, υποστηρίζει, αναθεωρεί κατά στιγμές. Η καρδιά είναι ένα ευγενέ όργανο το κέντρο αυτή τη στιγμή γιατί ε, όχι μόνο ως ευγενέ όργανο αλλά και πρώτη αιτία μοιραίων γεγονότων θέλει την προσοχή από εμά και την πρόληψη. Άλλωστε είναι η πρώτη αιτία. Λέγεται ότι αν αντιμετωπίσουμε τι καρδιοπάθειες, ο μέσο όρο ζωή περίπου για του ηλικιωμένου που είναι περί το 90 θα πάει στο 120, σε κακοήθη πια παθήσει. Υπάρχουν τρόποι, υπακούει η καρδιά, είναι ευγενέ όργανο, με τη σωστή διατροφή, με την ανείχνευση αν υπάρχει υπέρταση διαβήτη χολυστερίνη, με την συνεχή ανείχνευση και το ιστορικό του ανθρώπου αν υπάρχουν αριθμίε, συμπτώματα κλπ προχωρούμε εξατομικευμένα σε εξετάσεις και βέβαια σε όλα αυτά να υπάρχει ο άνθρωπος, παν μέτρον άνθρωπος. Και με, μόνο με ένα μέτρο σε όλα αυτά και τα καινούρια και τη χρήση των παλαιοτέρων, αλλά και τα νεότερα φάρμακα, τις νεότερες τεχνικές, τις εμφυτεύσιμες συσκευές. Αν χρησιμοποιούμε την ηθική και τη σύνεση, θα μπορέσει να είναι υποφελία και του ανθρώπου και της κοινωνίας. Ναι, κύριε Τζακλή, σας ακούμε. Μπείτε μας και το συμπέσμα και θα κλείσουμε. Εγώ θα έλεγα ότι σήμερα η Εκκλησία μας προτείνει το Σταυρό. Ο Σταυρός είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο. Ο Σταυρός είναι μια ικανή και αναγκαία συνθήκη για αυτή τη ζωή και πώς το λέω αυτό, εάν δεν υπάρχει Σταυρός στη ζωή μας, δεν υπάρχει και Ανάσταση. Ο Χριστός με τη Σταύρωσή Του, που μετά από τέσσερι εβδομάδες θα έχουμε και τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου, Μα δείχνει ότι απλώνοντα τα χέρια αγκαλιάζει όλη την ανθρωπότητα και με το κεφάλι του προ τα πάνω ενώνει το Θεό με τη γη, με του ανθρώπου. Εάν ο άνθρωπο δεν σταυρωθεί, δεν θα μπορέσει να αναστηθεί. Γι' αυτό η Εκκλησία μα προτείνει τον σταύρο αναστάσιμο τρόπο ζωή. Όχι ραθυμία, ενέργεια, προσπάθεια, δράση, με γνώμονα πάντοτε ότι αυτή. Η Σταύρωση, αυτό ο κόπο που κάνουμε σε αυτή τη ζωή, θα μα φέρει σε μια ανάσταση. Να είστε καλά κύριε Τσακλή. Ε, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σκιαδά που συζητήσαμε και ακούσαμε όμορφα πράγματα από τη δική του επιστήμη, τον γιατρό καρδιολόγο, τον εντάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών, επιμελητή στο Ιπποκράτιο Νοσοκομείο. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ατζακλή. Να είστε καλά. Ε. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.